5η 11 Ιανουαρίου 2024, φίλοι μου συμπατριώτες, συνέλληνες, ακόμη μια μέρα με τα αγαπημένα μου τρία αυτερωτά αλίποδα, ό,τι και να πάω, ό,τι και να κάνω από κοντά. Τα έχω σήμερα 5η, τα έχω φέρει σε ένα άλλο, θα πηγαίνω από μέρος σε μέρος μέχρι να τα καταστήσω μόνιμα. Δεν με αφήνουν σε ησυχία, αλλά τα έχω μεγαλώσει από μικρά, τα έχω πονέσει, τα έχω φέρει από τη Ρουμανία. Να κάνω. Εδώ η αποθέωση της φύσης. Εδώ είμαι σε μια περιοχή εδώ στη Μεσσηνία, την οποία έχω επισκεφτεί παλιά. Έχω κάνει πεζοπορία εδώ για την ψυχική μου ηρεμία. Βρισκόμαστε λίγο έξω, κοντά στο χωριό Άγλος και κάτω Γκαρδίκη, ενδιάμεσα. Η αποθέωση της φύσης, βλέπετε εδώ από κάτω περνάει εδώ. Το τάμι τώρα είναι εξαιρετικό. Εδώ δέντρα, ελιές, θαμνώδης έκταση, φουρνάρια. Η αποθέωση της φύσης έχω ύψει στο κολατσό, η ώρα είναι 3 η ώρα το μεσημέρι. Λίγο ψωμάκι με παρακούλες. Άργησα σήμερα να τα βγάλω έξω σε κάποιες δουλειές. Τα έφερα λίγο αργά. Και απολαμβάνε και αυτά τα πανέμορφα φυσικά τοπία της Ελλάδας μας. 5η λοιπόν 11 Ιανουαρίου 2024. Εξόρμησε ένα άλλο σε ένα πανέμορφο τοπίο εδώ στη Μεσσηνία μαζί με τα τρία αγαπημένα φτερωτά δίποδα, την Τζίπρα, τη Μαυρούλα και την Κοκορά, καθόλου γεννηθεί μαζί από την ίδια κλώσσα της 4 Σεπτέμβρου. Και η Τζίπρα, από ό,τι ξέρετε, από το πρώτο αυγό που έσπασε σε την κλωσσομηχανή 21 Απριλίου. Είναι 8,5 μηνών, τα άλλα είναι 4 μηνών, 4,5 περίπου. Ναι, θα με αφήσετε να φάω. Η αποθέωση της φύσης, φίλοι μου, ψυχική ηρεμία, ψυχική γαλήνη εδώ, μαζί με τα τρία αγαπημένα φτερωτά δίποδα, τον Κοκοράκο, τον Πολύχρωμο, την Πριγκίπισσα και τη Μαυρούλα. Όπου και αν πάω, τι και να κάνω. Να πάμε. Ορίστε. Δεν με αφήνεις ησυχία. Τι να σας κάνω. Άμα μένατε πάνω στη Ρουμανία, ποια θα ήταν η τύχη σας, ε? Ή θα σας σκοτώνανε, ή θα σας κλέβανε, ή θα χανόσασταν, ε? Εγώ σας προσέχω, είστε τυχερά. Κάτω λίγο ψωμάτι. Κάτι λίγο παρατούλες. Βλέπετε, φίλοι μου, εδώ κολατσό μαζί με τα τρία αγαπημένα μου φτερωτά δίποδα. Εδώ σε ένα πανέμορφο φυσικό τοπίο, εξόρμηση, ακόμη μια μέρα μαζί με τον Κοκοράκο, τη Μαυρούλα και την Πριγκίπισσα. Η απόλυτη σωστή, η απόλυτη ηρεμία, η αποθέωση της φύσης. Στα μέρη που αγάπησα, στα μέρη που ερχόμουν παλιά για πεζοπορία και για την ψυχική μου ηρεμία, πήγα να το φανταζόταν ότι θα είμαι τώρα στα ίδια μέρη ξανά, αλλά με τρία αγαπημένα φτερωτά δίποδα, γεννημένα από Ρουμανία, μεγαλώσανε και τώρα ζουν πλέον στην Ελλάδα και απολαμβάνουν τα φυσικά τοπία της Ελλάδας μας. Ναι, θα κάνω το. Τι να κάνω. Έλα, Μαυρούλα. Πατατούλες με ζητούλα. Βγάλαμε και από την τσέπη τη Βίκο, σκόλα. Να πάνε κάτω. Ξαναχώρησε τα φαρμάκια. Οι πατάτες, το ψωμί.
Ναι, περνάμε καλά. Ναι. Στην υγεία σας, φίλοι μου συμπατριώτες συνέλληνες, από ένα εδώ πανέμορφο φυσικό τοπίο της Ελλάδας μας, εδώ στη Μυσσηνία, μαζί με τα τρία αγαπημένα μου φτερωτά δίποδα, γεννημένα από τη Ρουμανία και ζουν πλέον στην Ελλάδα. Υπολαμβάνω τα φυσικά τοπία, τα πανέμορφα φυσικά τοπία της Ελλάδας μας. Στην υγεία σας, συμπατριώτες συνέλληνες, να είμαστε όλοι καλά. Με υγεία αυτή τη χρονιά και ευτυχία. Τι κάνουμε. Περγκύπησα, πώς θα βλέπεις εδώ τα πράγματα. Σ' αρέσει η Ελλάδα μας. Ναι, κοκοράκο. Πάτε χορταράκι. Το καλό είναι, φίλοι μου, οι συμπατριώτες, όπου και να τα πάω, σε όποιο μέρος αν πάω, το έχω ξαναπεί, σε δασόδης περιοχή, ή σε αγροτοδοσιακή περιοχή ή οτιδήποτε άλλο, δεν φεύγουν από κοντά μου. Είναι περίεργο. Να τα έχεις μεγαλώσει από μικρά, να τα έχεις πονέσει, να έχεις δεθεί μαζί τους, αγαπάνε σε, εισπράττεις αυτό το πράγμα. Το έχω πάνω από 15-20 μέτρα σε ακτίνα, δεν φεύγουν από την προσοχή μου, από μένα κοντά. Όπου και να τα πάω. Να ακολουθάνε. Άμα κάτσω κάπου, θα φύγουν 10-15 το πολύ 20 μέτρα, θα ξαναγυρίσουν. Καλό αυτό. Μόνο το βραδάκι είναι λίγο δύσκολο να τα μαζέψεις πάλι. Τα βάλω στο κουλβάκι, αλλά εντάξει. Έλα, ρε. Τι θέλετε, ρε. Ωραία. Από κοντά. Η αποθέωση της φύσης. Ψυχική γαλήνη, ψυχική ηρεμία. Μαζί με τα τρία αγαπημένα φτερωτά δίποδα. 5η 11 Ιανουαρίου 2024. Γινώντας την Ελλάδα, γινώντας την Πελοπόννησο, αναζητώντας ψυχική ηρεμία για μένα και για τα τρία αγαπημένα φτερωτά δίποδα, ό,τι καλύτερο κάνω για μένα και για τα τρία αυτά φτερωτά δίποδα, το κουκουράκο, την μαυρούλα και την πριγκίπισσα. Λοιπόν, αυτά, φίλοι μου συμπατριώτες συνέλληνες, να περνάτε καλά, να έχετε υγεία. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Τα λέμε, γεια σας. Τέλος.